μια ενημερωτική συνάντηση με όλους τους νέους αιρετούς που ξεκινούμε από πρώτη του χρόνου να ενημερωθούν για τη δομή της περιφέρειας, για τα προγράμματα, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και μέσα από τις υπηρεσίες μας να δείξουμε σε όλους την ετοιμότητα που έχουμε για τη διεκδίκηση πόρων από τη στιγμή που η κεντρική εξουσία μας δίνει αυτό που δικαιούμαστε. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα προσπαθήσουμε να έχουμε την πλήρη ενημέρωση σε όλους τους συναδέρφους για να γνωρίζουν από το μικρότερο έργο μέχρι το μεγαλύτερο τι γίνεται, από τη δομή της περιφέρειας, από τη διαχειριστική αρχή που έχει το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ανταγωνιστικά προγράμματα, και θεωρούμε ότι μέσα από την ενημέρωση, τη σωστή ενημέρωση, θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη πενταετία σύμφωνα και με το πρόγραμμά μας. Εντάξει, καταρχήν έχουμε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που είναι 564 εκατομμύρια. Σε αυτό δεν είναι μόνο της περιφέρειας, είναι και από τους Δήμους που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και από άλλους φορείς όπως είναι τα πανεπιστήμια. Εμείς αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ετοιμότητα να υπάρχουν οι μελέτες. Να έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες. Παράλληλα, έχουμε μια σειρά έργων που αφορούν την οδική ασφάλεια, που διεκδικούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης το έχει το πρόγραμμα, το διαχειρίζεται. Τα προγράμματα, τα ανταγωνιστικά που έχουν από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Το Ντρίτσις που είναι η πόρη σημαντική και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί και επίσης ό,τι μπορούμε να έχουμε από πλευράς δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο έχει γίνει τώρα Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πρέπει να αυξηθεί. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε τα επόμενα χρόνια εάν δεν υπάρχει μία αύξηση του προϋπολογισμού για να κάνουμε από το πιο μικρό έργο μέχρι το μεγαλύτερο. Το έχω θέσει στον κύριο Υπουργό στο συνέδριο που είμαστε στα Γιάννηνα. Εκτιμούμε ότι και με τη νέα διοίκηση που θα έχουμε στην Ένωση Περιφερειών θα το διεκδικήσουμε από το Υπουργείο για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.